τσουνάμι αλλαγών στον αντένα με απολύψεις και κοψίματα εκπομπών. Καταραίει ο τηλεοπτικός σταθμός στο Μαρουσίο σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις τηλεθέασης. Δεν έχει ξαναγίνει. Από τη χρονιά που έχει ανοίξει ο αντένα, τα χαμηλότατα νούμερα τηλεθέασης. Εχθές έσπασε και έκανε νέο αρνητικό ρεκόρ στην τηλεθέαση. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ούτε το τηλεφός δεν έκανε τέτοια τηλεθέαση. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο θα δείτε σε λίγο. Εκνευρισμένη η διοίκηση του αντένα. Πετάμε τα λεφτά μας στα σκουπίδια. Λένε οι διοικούντες του σταθμού. Θα μάθουμε σε λίγο γιατί πραγματικά οι εξελίξεις στο σταθμό του Μαρουσίου είναι ραγδαίες και θα μάθουμε ακριβώς το τι γίνεται. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για μία ακόμα φορά για το κόψιμο της εκπομπής που λέγαμε για το Μουτσινάκη Μακρυπούλια. Δεν πέρασε μία ώρα από την ώρα που τα λέγαμε και ο Κυριακού πήρε την απόφαση και τους έκοψε. Επιβεβαίωση για μία ακόμα φορά μέσα εδώ την εκπομπή μας. Μετά το τέλος της εκπομπής, σε λιγότερο από μία ώρα, είχε κοπεί με ανακοίνωση η εκπομπή. Πάμε τώρα γρήγορα να καλησπερίσουμε τους σημερινούς μας καλούς. Σε λίγο έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στον αντένα. Ραγδαίες εξελίξεις στον αντένα. Τα μονοψήφια νούμερα κάνουν τον Τιτανικό, τον αντένα τον έχουν μετατρέψει Τιτανικό. Το μεγάλο καράβι αρχίζει να βουλιάζει. Σοβαρά τα προβλήματα. Λεφτά πληρώνει ο Κυριακού και βλέπουν να γίνει να τα χάνει. Με εντολή Κυριακού κόπηκε χθες το απόγευμα μετά το τέλος της εκπομπής μας. Σας είχαμε ενημερώσει εμείς ήδη όμως το τι θα γίνει. Και όμως έγινε χθες, λίγη ώρα εφόσον το είχαμε ανακοινώσει εδώ στην εκπομπή, ότι πάει για κόψιμο η εκπομπή Μουτσινά Μακρυπούλια. Έχουμε όλο το παρασκήνιο. Θρίλερ, αλλοκατηγορίες. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Μαχαιρώματα, αλλομαχαιρώματα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και ένα πρόγραμμα του Αντένα που χθες το εγκατέλειψαν οι τηλεθεατές. Δεν θα μάθουμε σε λίγο. Ένα μήνα, Φίλιππε. Όχι μόνο αυτό, μιλάμε και για το πρόγραμμα του σταθμού. Από το δελτίο ειδήσεων του Χατζηνικολάου μέχρι τα σύρια, τα καινούρια, τα μη καινούρια. Θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε ίδιοι το πιστεύουν. Ό,τι έχει πολυδιαφημίσει ο Αντένα, ο τηλεθεατής του έχει γυρίσει την πλάτη. Σε λίγο όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Με εξαιρέσεις εκπομπές που κρατάνε το κανάλι. Με εξαιρέσεις. Πάμε τώρα γρήγορα. Λίγο πάμε σε αυτό το οποίο λέγαμε χθες. Επιβεβαιωθήκαμε, Ευαγγέλη Καράλη. Για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα. Για μία ακόμα φορά η κουμπή μας επιβεβαιώθηκε. Δυστυχώς, γιατί εντάξει, είτε σε κάποιον αρέσει ο Μουτσινάς η Μακρυπούλια, είτε όχι, όταν κόβεται μια εκπομπή, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν και θέσεις εργασίας. Το είπαμε και χθες. Τα λέγαμε χθες. Είναι οριστικό. Κόπηκε η εκπομπή. Με εντολή Κυριακού. Και έχουμε αυτή τη στιγμή αλλοκατηγορίες και μαχαιρώματα μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Να. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Να πούμε καταρχάς ότι πρώτη το έμαθε η Ζέτα Μακρυπούλια, όπου ο ίδιος ο Γιάννης Λάτσιος την κάλεσε στο τηλέφωνο. Της είπε χαρακτηριστικά ότι η Ζέτα η εκπομπή τελειώνει, κόβεται. Τώρα κάποιες πληροφορίες θέλουν τη Ζέτα Μακρυπούλια να το παίρνει ψύχρεμα, έτσι. Μα έτσι θέλουν να διαρρεύσουν. Όσο ψύχρεμα και έτσι αν μπορεί θέλει να πάρει να κάποιος. Να το διαρρεύουν, αυτό διαρρέουνε. Σταματάει η εκπομπή. Τα έχει πάρει στο κρανίο, χτυπάει την κεφάλα της. Και θέλει να χτυπήσει περισσότερο το κεφάλι του Μουτσινά. Ναι. Εδώ θα πούμε αλήθειες, εδώ δεν θα γλύφουμε κανέναν. Ναι. Εδώ θα πούμε τις αλήθειες. Σου κόβουν την εκπομπή και το παίρνεις ψύχρεμα, δεν υπάρχει. Πάμε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Ο Κυριακού, ο ιδιοκτήτης του καναλιού, βλέποντας να πετάγονται τα λεφτά του στα σκουπίδια στην κυριολεξία, γιατί μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, για μια υπερπαραγωγή, ο ιδιοκτήτης του Αντένα τα πήρε στο κρανίο άνθρωπο δικαιολογημένα και βλέποντας τα νούμερα τηλεθέασης και με τα έσοδα, τα οποία διαφημιζόμενοι χθες λέγαμε ότι θα κοπεί η εκπομπή μόλις ολοκληρωθούν τα διαφημιστικά πακέτα. Μετά και το νέο 10% που έκανε η εκπομπή, οι διαφημιστές απέσυραν
όλα τα διαφημιστικά πακέτα, χρήματα που θα έδιναν για τις επόμενες εκπομπές της Κυριακάτικου αυτού του σοου του Αντένα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την Ζέτα Μακρυπούλια, αυτό που ξέρουμε είναι ότι παραμένει στο κανάλι, καθώς παρουσιάζει το Ρουκ Ζουκ, που αργότερα θα δούμε για τα νούμερα, δεν πηγαίνει επίσης και αυτό καλά το σοου. Έχουμε τσουνάμι αλλαγών στον Αντένα. Και ο Αντένα θέλει να την αξιοποιήσει, σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες, σε ένα νέο σύριαλ που θα ξεκινήσει του χρόνου με τον Δημήτρη Αρβανίτη. Όπου η Ζέτα Μακρυπούλια, ηθοποιός είναι κανονικά, το ξεχνάμε. Η Ζέτα Μακρυπούλια. Θέλει να κάνει επιτέλους ένα σύριαλ μετά το παραπέντε που να είναι πετυχημένο. Γιατί σώνει και καλά, για όλα αποτυχίες κάνει η Ζέτα Μακρυπούλια. Σώνει και καλά να κάνει κάτι. Ναι. Πόσος κόσμος άνεργοι ηθοποιοί υπάρχουν. Έτσι. 1 εκατομμύριο ταλαντούχοι ηθοποιοί υπάρχουν. Σώνει και καλά με το σόρι βάλει Ζέτα εκεί. Για εκπομπή Ζέτα, για σύριαλ Ζέτα και κάθε Ζέτα. Είναι το αγαπημένο παιδί του Αντένα και του Γιάννη Λάτσου, μην το ξεχνάμε αυτό. Ποιο αγαπημένο, είδαμε τα αγαπημένα. Τα χαστούκια που φάγανε τον ένα το άλλο. Δεν κόπηκε. Ήταν έκτρωμα, κακέκτυπο αντιγραφής από το κομμάτι με τις φάρσες. Την παλιά εκπομπή που έκανε ο Βλάχος με τον Μπούμπουρα ήταν κακή αντιγραφή, κακή σταστή. Γενικά ήταν αντιγραφή όλη η εκπομπή από διάφορες εκπομπές του παρελθόντος. Κόψε, ράψε από διάφορες που είχαν μαζέψει όλες τις εκπομπές εκεί. Κόψε, ράψε και τα φτιάξανε. Τώρα το παρασκήνιο είναι έντονο μεταξύ των δύο παρουσιαστών, δηλαδή της Ζέτας Μακρυπούλια και του Νίκου Μουτσινά. Αφενός, ο Νίκος Μουτσινάς αντέδρασε πολύ πιο έντονα. Από όσο γνωρίζουμε, εξοργίστηκε με αυτή την απόφαση του Αντένα. Και οι δύο παρουσιαστές πλέον είναι στα μαχαίρια, καθώς ο ένας κατηγορεί τον άλλον για το ποιος φταίει και για το ποιος δεν φταίει. Που εγώ να θυμίσω ότι ήταν και φίλοι στο παρελθόν. Και σήμερα μπορεί να είναι φίλοι, αλλά η πρώτη αντίδραση είναι ότι ο ένας έριχνε ευθύνες στον άλλον για το ποιος από τους δύο ευθύνεται που κόπηκε η εκπομπή τους, φυσικά με τα πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Ξαλέμε, να πούμε ότι ο θαυμός μπήκε μέσα κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τα λέγαμε και από χθες. Υπερθέαμα, στούντιο, σκηνικά, κακός χαμός. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λάμψη, φώτα, αυτά. Και πλήρωνε η διοίκηση του Αντένα. Υπάρχει από τη μεριά του Αντένα ένα αιμονικό σύνδρομο για το πρόσωπο του Μηνίκου Μουτσινά. Έτσι δεν το κατάλαβε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να υπάρχει άξιος συμπαρουσιάς της Ζέτας. Ντε και καλά, και πρέπει ο Μουτσινάς να κάνει σόου. Για ποιο λόγο? Και από ό,τι θυμόμαστε και στον Άλφα που έκανε μόνο του σοου, πάλι κόπηκε πολύ γρήγορα και πολύ πρόωρα. Έτσι, και να πούμε, ότι ο Νίκος Μουτσινάς, ίσως και ο κόσμος του γύρισε την πλάτη με τη θεατρική παράσταση που παίζει και υπάρχει μεγάλη αντίδραση, η οποία έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μηνύσεις από αρκετούς Μητροπολίτες κατά της θεατρικής παράστασης που πρωταγωνιστεί ο κ. Μουτσινάς, όπου διασύρει και προσβάλλει την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό. Εδώ, αν τα βάλεις όλα κάτω, βλέπουμε ότι είναι μια υπόθεση περίεργη. Περίεργη προς τι? Ότι ο ένας σταθμός αυτή τη στιγμή έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και πληρώνει, χωρίς να έχει έσοδα. Και το σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε από χθες, ότι οι διαφημιζόμενοι όταν θα σταματήσουν να πληρώνουν τα συμβόλαια που είχαν, τότε και θα κοπεί εκπομπή. Έγινε η κίνηση ΜΑΤ από μεγάλη διαφημιστική εταιρεία που ξέρουμε. Και έκανε stop στο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να πληρώνω, λέει, διαφημιστική εταιρεία να δίνω τα λεφτά των πελατών μου για ένα σοου αποτυχίας. No. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν και βλέπουμε το μεγαθύριο Αντένα να καταρρέσει σαν τον Τιτανικό. Όσον αφορά πάντως για τους δύο παρουσιαστές. Πάμε εκεί για να πάμε λίγο σε όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Γιατί υπάρχει προσωπικά πρόβλημα. Προσωπικά θεωρώ ότι η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ένα πρόσωπο που είναι μια ωραία παρουσία τηλεοπτική. Από εκεί και πέρα όμως προσπάθησε φέτος με το Ρουκ Ζουκ να τσαλακωθεί. Έτσι, διότι είναι ένα παιχνίδι και σε ένα τηλεπαιχνίδι πρέπει λίγο να κάνεις και χιούμορ κτλ. Το κατάφερε εν μέρη. Και πάλι πήγε σε ένα στερεότυπο μιας εκπομπής με όλα αυτά τα φώτα και τη λάμψη που ο κόσμος πλέον έχει βαρεθεί να βλέπει και έχει βαρεθεί να βλέπει και πρόσωπα Βαγγέλη, τα ίδια. Άκουσε λίγο. Ο Αντένα ήταν το πρώτο κανάλι της χώρας. Ήταν από τα πρώτα κανάλια της χώρας. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάμε και πάμε στο επόμενο τίτλο μας. Στο τσουνάμι αλλαγών που γίνεται. Γιατί είναι συγκυριολεξία το τσουνάμι. Πώς είναι δυνατόν. Και πάμε εδώ στο Ρουκζούκ. Πάμε Ρουκζούκ. Που υποτίθεται, λες εσύ τέτοιο. Τηλεθέαση. Τι τηλεθέαση έκανε ο Ρουκζούκ?
Ναι. Το Ρουζούκ πόσο έκανε? Το Ρουζούκ 11,8 έκανε. 11,8%. 11,8. Ο Αντένα του 30% το κανάλι. Το νούμερο κανάλι της χώρας. Τρίτο εδώ. Και αν δούμε στη συνέχεια, είναι και άλλες εκπομπές που έχουμε πάθει σοκ με το πόσο χαμηλά νούμερα κάνουν, έτσι. Πάμε. Μέχρι και η Τσολάκη την πέρασε. Βεβαίως. Έχουμε το δελτίο ειδήσεων του Χατζηνικολάου. Και η Τατιάνα πάντως πεσμένη. Εδώ βλέπουμε να είναι όλοι πεσμένοι. Ναι. Μοιάζει και το βλέπουμε όλα, θα δούμε όλα. Σωστά. Το ΣΛΑ με την Ελένη Τσολάκη 12,3%, καλά, Τατιάνα Στεφανίδου, Τατιάνα Live 12,7%, Ζέτα Μακρυπούλια Ρουκ Ζουκ 11,8% και δεύτερη ματιά στην ΕΡΤ 4,9%. Μάλιστα. Και πρώτο όμως το Super Shopping Star. Ναι, με την Καγιά 18%, το Power of Love εντυπωσιακά νούμερα 17,4%, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Survivor Πανόραμα 13,7%, καμία σχέση με πέρσι. Και ωραία, η Ελένη Μενεγάκη. Πάμε λοιπόν, Βαγγέλη Καρά, να δούμε λίγο τι γίνεται πάλι με τον Αντένα. Έχουμε λοιπόν στη δεκάδα κανένα πρόγραμμα του Αντένα μέσα. Κανένα, ναι. Έχουμε, βγήκε επίσημο στοιχείο για την οδελτή δύση του κ. Χατζηνικολάου και αυτό πτώσει. Πολύ μεγάλη. Και μετά θα πάμε στις χειρότερες πτώσεις. Γιατί εχτές οι άνθρωποι του Αντένα, μάλλον σήμερα το πρωί, που είδαν τα νούμερα τηλεθέασης, μόνο ερεμιστικά δεν πήραν. Λοιπόν, εδώ είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, έτσι. Αντώνης Ρόιτερ πρώτος με τεράστια διαφορά 24,2%, τα νέα του Sky 13,1% και αυτά είναι τα χαμηλότερα νούμερα τηλεθέασης που έχει δει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή τη σεζόν σίγουρα, θεωρώ τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Με τον Αντένα News, με τον Νίκο Χατζηνικολάου 12,9%. Πρόκειται για νούμερα τηλεθέασης που σε δελτία ειδήσεων του Αντένα, το νούμερο ένα δελτίο κάποτε, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα δούμε. Άρα βλέπουμε Χατζηνικολάου να είναι τελευταίο σχεδόν. Βλέπουμε το άλλο το πρόγραμμα. Πάμε στο άλλο το πρόγραμμα των 1.000 ευρώ. Και να θυμίσουμε ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου ήταν επιλογή του Αντένα για να χτυπήσει τον Σρόιτρο. Όχι μόνο δεν το χτυπάει, μέχρι και ο Σκάι τον περνάει, έτσι. Όλοι τον περνάνε. Και βγήκε και επίσημη ανακοίνωση για όλο το μήνα. Κλάματα στον Αντένα για όλο το μήνα που έκλεισε. Κλάματα. Πάμε και για άλλα κλάματα. Θοδωρής Αθερίδης. Θοδωρής Αθερίδης, λοιπόν, που έκανε το Σάββατο πρεμιέρα με το Celebrity Game Night που παρουσίαζε η σύντροφός του, η Σμαράγδα Ικαρίδη, στον Αλφα. Δεν τα πήγε καθόλου καλά, επίσης. 10,6 στο γενικό και 12,3 στο δυναμικό κοινό. Πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης και για τον Θοδωρή Αθερίδη. Για ένα πρόγραμμα που υποτίθεται πιστεύει ο κύριος Λάτσιος, πίστεψε ο Αντένα, θα φέρει έσοδα και θα κάνει τηλεθέαση. Δεκάρι! Απέναντι στον Σπύρο Παπαδόπουλου που έκανε 28,2%, έτσι, καμία σχέση. Δεκάρι! Μόνο δύο πρόσωπα διέσοδο αυτή τη στιγμή το σταθμό. Θα σας πούμε σε λίγο ποια είναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Επίσης, χθες έκανε πρεμιέρα μια σειρά του Αντένα. Μετά το Ανέ, έτσι. Όπου ήθελαν μετά το Ανέ να έχουν επίσης μια πετυχημένη σειρά. Εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία. 6,4% για τον Αντένα. 6,4%. Και είναι η prime time zone, έτσι. Ο Τιτανικό κατάληξαν τον Αντένα. Ο Τιτανικός έκανε πολύ στα μικρά κλίματα. Ενώ κατάτησαν ως Τιτανικό. Βουλιάζει το καράβι. 6,4%, ακούστε εδώ. Είναι ποσοστά των σειρών που κάνει το Έψιλον, Βρέχει, Έρωτα και Καταιγίδα. Ακόμα και το Έψιλον τους περνάει. Λοιπόν, εδώ είναι. Survivor 34,2%, το Tatouage 27,5%, Ελλάς θέση 25,6%. Ψαρώνει Sky και Αλφα, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, το Σόι σου 24,5%, ο Αλφα έχει πετύχει πολύ στη μυθοπλασία και τα νούμερα που είδαμε πριν με αυτό το τραγικό ποσοστό του Αντένα. Έτσι, με τη νέα σειρά. Ας τα δούμε ξανά, παρακαλώ. Εδώ. Τα μικρά εγκλήματα 6,4%. Απίστευτο. Και έχουμε μετά και το κάτι χωρισμένα παλικάρια. Που παίζει πάλι επίσης ο Μουτσινάς εκεί. Ναι. Τι τηλεθέαση έκανε αυτό, ξέρετε? Θέλετε να κλάψετε? Πόσο έκανε, να το πούμε? Είναι μια σειρά του Νίκου Μουτσινά, με πρωταγωνιστή τον Νίκου Μουτσινά, που από βδομάδα σε βδομάδα περιμένουμε για αυτή να κοπεί. 6,1 έκανε. 6,1. Με κάση ηθοποιών μεγάλο, πετυχημένοι όλοι ηθοποιοί. Ναι, ναι. 6,1.
6,1 τα κατηχορισμένα παλικάρια. 6,4 αυτό. 11% ο Χατζηνικολάου. Πάλι καλά που υπάρχει ένας Παπαδάκης στον Αντένα, μία Μαρία Μπεκατόρου. Ναι. Στον Αντένα. Και ακόμα και η Φέη Σκορδά αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και η Φέη Σκορδά. Παίζει μόνη της μπάλα και δεν μπορεί να καταφέρει αυτά τα οποία κατάφερε πέρσι. Τι τηλεθέαση. Χαρακτηριστικά, χθες η Φέη Σκορδά έκανε 19,3%. Που έκανε 30, 40. Mm. Πάλι καλά βέβαια. Κρατάει και αυτή τον Αντένα αυτή τη στιγμή. Για να μην είναι κάτω από τη βάση. Αν δεν ήταν δηλαδή και αυτό το 19,3. Να. Της Φέης. Αν δεν ήταν και του Παπαδάκη τα πόσο έκανε τις 100, την υψηλή τηλεθέαση που έκανε 27,8. Το 27,8 του Παπαδάκη. Και αν δεν ήταν και η υψηλή τηλεθέαση που κάνει η Μαρία Μπεκατόρου, το κανάλι θα έπρεπε να κλαίει σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά. Να ξυφέει Σκορδά με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατήσει την πρωινή μεσημεριανή παύλα ζώνη. Να πούμε πως έχει πέσει όμως πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή, άμα πάρουμε την εκπομπή της Φέης Σκορδά μεμονωμένα σε σχέση με πέρσι, η πτώση είναι πάνω από 10 με 15 μονάδες. Να σου πω κάτι, να ξέρετε ότι μας βρίζουν τα άλλα τα κανάλια που παίζουμε τα νούμερα τηλεθέασης. Μας βρίζουν. Γιατί λένε ότι επηρεάζουμε το τηλεοπτικό κοινό. Εμείς δεν τους επηρεάζουμε. Είτε για μαύρα χάλια επιλογές που κάνετε. Εμείς σας θέμε τώρα. Εμείς σας θέμε. Η φωλιά του κούκου τι κάνει. Για κούκο πάει αυτό, άφησε το. Άλλος κούκος είναι αυτός. Φίλιππε, είναι λυπηρό για τον Αντένα. Βέβαια, αυτά τα χάλια. Γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο έχει παράδοση στην ψυχαγωγία. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από την αρχή από το 1990 που βγήκε ο Αντένα. Το τσάου Αντένα, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Μα δεν υπάρχει ούτε ενημέρωση ούτε ψυχαγωγία πλέον. Και την Βίκη Κουλιανού, από εκεί ξεκίνησε. Ναι, ναι. Βάλτε το ντοκιμαντέρ καλύτερα, λένε. Ή τις επαναλήψεις που έχει ο Αντένα. Βάλτε το ντοκιμαντέρ. Πώς γεννιέται η φάλαινα. Ο φάλαινος και η φάλαινα, τι κάνουν τα φαλαινάκια. Ο Σκάι τα έπαιζε αυτά παλιά. Ας αντιγράψει το Σκάι. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε και παρέμβαση της Φέης Σκορδά. Που έγινε, κάτι είπε για το κόψιμο της εκπομπής Μουτσινά Μακρυπούλια. Κάτι είπε. Την αφήσανε και μίλησε. Και είπε κάτι. Για να δούμε τι την αφήσανε να πει. Δεν είχαμε σκοπό, εγώ είμαι ειλικρινής, να το θίξουμε σήμερα, αν και το γνωρίζαμε κι εμείς πριν βγήκαν στα site. Είναι δυσάρεστο για όποιο κανάλι, για όποια εκπομπή, όταν ο κύκλος της σταματάει πιο νωρίς από ό,τι είχε υπολογιστεί. Δεν είναι ευχάριστο, είναι πολύ αμήχανο. Συνεχίζεται όμως και το πρόγραμμα και να ευχηθούμε να υπάρξει για όλους, γιατί μια εκπομπή δεν είναι δύο παρουσιαστές. Απλώς αυτοί φαίνονται και ακούγονται περισσότερο. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό το κομμάτι. Είναι και άνθρωποι από πίσω που δουλεύουν, που εργάζονται, όπως εδώ εμείς στη δική μας εκπομπή. Είναι πάρα πολλά άτομα. Είμαστε 80 άτομα, άμα τους συμμετρείς και τους βάλεις κάτω. Να μην μείνουν χωρίς ένα επόμενο βήμα. Μην το συνεχίσουμε. Είναι δουλειές και είναι άνθρωποι από πίσω, πέρα από τις κόντρες, τα νούμερα τηλεθέασης ή τις ίντριγκες κατά κουτσοπολιά που μπορεί να έχουν να κάνουν με τα δικά μας gossip και θέματα το πρωί. Μένουμε εδώ πέρα. Δίκιο έχεις αυτά που λέει η Φέη Σκορδά. Πάνω απ' όλα έχει να μην χάνουν θέσεις εργασίας συνάδελφοι. Δεν ήθελα να μιλήσω, δεν ήθελα να πω, ενώ ήξερα. Τι ήξερες, κακομοίρα μου, τι να πει και εκείνη. Τι να πει. Δεν τολμήσει να μιλήσει εμά. Τι να πει. Την αφήσουμε. Τι να πει. Πλερέζεις όλοι. Μαύρες. Πάμε τώρα σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε τι ακριβώς